Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 25 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε το Δελτίο μας με μια φωτιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Ροδόπολη, στους πρόποδες του Μπέλες. Εκεί κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών, η τοπική αυτοδιοίκηση και θελοντικές οργανώσεις προκειμένου να κατασβεστεί η φωτιά για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών, ο κύριος Σωτήρης Δημητράκης, να μας πει περισσότερα για τη φωτιά τη συγκεκριμένη. Κύριε Διοικητά, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κότα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά πριν από λίγη ώρα στη Ροδόπολη. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, κύριε Κότα, όντως, ακριβώς κάτω από το ολικοδρόμιο, στη διασταύρωση των πορωίων, εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση, τα 80 με 100 στρέμματα περίπου. Φωτιά η οποία έχει κάψει ξηρά χόρτα, θάμνους, φτέρες, τα τσαλιά. Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη φωτιά κινητοποιηθήκαμε άμεσα με 3 οχήματα από τα Πορόγια, 2 οχήματα από το Σιδηρόκαστρο, καθώς και 2 οχήματα από την υπηρεσία των Σερών. Επειδή όμως κινδυνεύσαμε να περάσει η φωτιά του δρόμου και να επεκταθεί προς τα Πορόγια, αμέσως σηκώθηκαν και τα ένα αέρια μέσα, συνέδραμε στην κατάσταση ένα κάναντερ, καθώς και 2 οχήματα από τον ομό Κιλκής. Στον τόπο του Σιβάντος χρειάστηκε και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Συνδικής ήταν εδώ, ένα χωματουργικό αυτή τη στιγμή δουλεύει, κάνουμε ζώνη μέσα καμένο άκαυτο, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ πέρα και συνδράμουν από κοινού, έχουμε παντρέψει τις προσπάθειές μας για να φέρουμε το αίσιο αποτέλεσμα. Και δικτά, μέχρι στιγμής η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η φωτιά είναι σε ύφεση και θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πάρα πολύ καλά σημεία. Είναι ακόμα νωρίς να γνωρίζουμε τα αίτια της φωτιάς, έτσι δεν είναι? Κύριε Κότα, όσον αφορά τα αίτια, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα των ακριτικών της υπηρεσίας μας. Επίσης, για τη συνδρομή των ερευνών, έχει έλθει και κλιμάκιο της ΔΑΕ από την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη στο έργο σας και να τελειώσει όσο πιο νωρίς γίνεται η κατάσβεση για να μην βραδιάσει και έχουμε και άλλες δυσάρεστες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κύριε Κότα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα πάμε στα του Δήμου Σερών. Συνάντηση με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων είχε αυτές τις ημέρες ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις διαδικασίες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή στο θέμα των στρατοπέδων. Ο κύριος Αγγελίδης αύριο το πρωί αναμένεται να συναντηθεί και με τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας. Ο Δήμαρχος ζητά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συμφωνίας Αβραμόπουλου. Μάλιστα, καλεί και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο να επισκεφθεί τον Ομό Σερών για να συζητήσουν το θέμα από κοντά. Σήμερα, ο κ. Αγγελίδης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Σερών, κ. Μιχάλη Καρτερό, αλλά και με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Σερών, Θεόδωρο Καμπούρη. Συνάντηση με τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών θα έχει αύριο Σάββατο ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για το ζήτημα των στρατοπέδων. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο. Όλες αυτές τις ημέρες ο Πέτρος Αγγελίδης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων της πόλης, αλλά και με εκπροσώπους των κομμάτων για το παραπάνω ζήτημα που απασχολεί το Δήμο αρκετούς μήνες. Σήμερα ο κύριος Αγγελίδης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή συντονιστή της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Σερών, Μιχάλη Καρτερό, για να καταγράψει την άποψη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Κάνω συναντήσεις με όλους τους φορείς του Δήμου Σερών και ήρθε η σειρά να κάνω συνάντηση και με τον κύριο Καρτερό, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα μας είναι τα στρατόπεδα. Καλώ τους φορείς να υπογράψουμε ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο ζητάμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Συμφωνίας Αβραμόπουλου για το θέμα των στρατοπέδων, να πάρουν πίσω την αγωγή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να πάρει πίσω την αγωγή που έκανε στο Δήμο για το
για τα 39 στρέμματα του στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά, τα οποία 39 στρέμματα ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου, και καλούμε τον Υπουργό να έρθει εδώ στις Αίρες να δει τα πράγματα από κοντά, πως έχουν. Ο Δήμος με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είναι αντίπαλοι, είναι συνεργάτες, συνεργαζόμαστε για το κοινωνικό συμφέρον. Λοιπόν, έχω πολύ καλά νέα από τις συναντήσεις που κάνω. Ο κύριος Καρτερός έχει υπογράψει το κείμενο, συμφωνεί, και μπράβο του, έτσι είναι το θέμα. Αυτό είναι για τα τοπικά μας πράγματα εθνικό θέμα, είναι ένα πανσεραϊκό θέμα και είναι μια προσπάθεια όλων των δημοτικών αρχών εδώ και 20 χρόνια. Έφτασε στο τέλος της και απορώ για ποιο λόγο δεν κλείνει. Αύριο έχουμε συνάντηση με τους βουλευτές. Το ίδιο θα ζητήσω και από τους βουλευτές, έτσι, αν θέλουν, αν συμφωνούν να υπογράψουν το κείμενο, να θέσουν το θέμα στη Βουλή, να ρωτήσουν τον Υπουργό. Θα ολοκληρώσει τελικά τη διαδικασία της συμφωνίας Αβραμόπουλου? Αυτό είναι. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποκατασταθεί η σχέση αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Σερών στηρίζει τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη για το θέμα των στρατοπέδων, δηλώνει ο κύριος Καρτερός. Αυτό που έχει σημασία και εμάς πολιτικά μας ενδιαφέρει, να αποκατασταθεί σχέση αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Εμείς ως συλλογικότητα, δηλαδή ως Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, απολύτως στηρίζουμε την τοπική αρχή εμπροκειμένου το Δήμο Σερών στις επιλογές του. Έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Είναι η υπόθεση τοπικής κοινωνίας συνολικά όλου του Νομού Σερών. Εμείς, το έχω πει κι αλλού και δεν θέλω να γίνουμε κουραστικός ούτε αιρετικός, δεν είμαστε άκρητοι υποστηριχτές επιλογών που προφανώς καθυστερούν. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε θα το κάνουμε. Να το πω ότι κάναμε μια προσπάθεια και με το γραφείο του Πρωθυπουργού να γίνει μια συνάντηση ειδικά για αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Εμείς στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα, εδώ είναι ο κ. Αγγελής, του είπαμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεισφέρουμε όπου χρειαστούμε και νομίζουμε αυτή τη φορά θα το αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Σκοπιμότητα και λόγος δεν υπάρχει που καθυστερεί παραχώρηση των στρατοπέδων. Αλλά υπάρχει ανοησία, υπογραμμίζει ο αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει, να πω, ανοησία, υπάρχει ουσιαστική έτσι, έλλειμμα των πραγματικών δεδομένων. Υπάρχει ένας φόβος να υπηρεσιακοί παράγοντες να αποφύγουν τις ευθύνες. Ωστόσο, ο Υπουργός, τα πολιτικά όργανα δεν μπορεί να κρύβονται πίσω από υπαλλήλους. Έτσι δεν θα προχωρήσουμε ποτέ έτσι. Σκοπιμότητα και συνωμοσιολογία δεν νομίζω, μακριά από εμάς αυτή η αντίληψη. Συναυλίες, τώρα θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συναυλίες μνήμης για τα 95 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία, όπως επίσης και στη Ροδόπολη Συντικής. Η μουσική παράσταση «Σμύρνη μου σε τραγουδό» ανοιχνεύει, ανασκαλεύει με διάθεση επικαιροποίησης μέσα από παραδοσιακό μικρασιάτικο διαχρονικό τραγούδι. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνθέτη ερμηνευτή, τον κύριο Πασχάλη Τόνιο, Σεραίος στην καταγωγή. Κύριε Τόνιο, καλό σας βράδυ από τις Σέρες. Καλό βράδυ. Σας καλούμε λοιπόν σήμερα τηλεφωνικά για να συζητήσουμε τα περί της εκδήλωσης «Σμύρνη μου σε τραγουδό». Μία συναυλίες μάλλον μνήμης για τα 95 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Όπως το είπατε ακριβώς, ναι. Έχουμε λοιπόν μια σειρά εκδηλώσεων φέτος, τα οποία είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Τώρα θα είμαστε στις Θεσσαλονίκη στις 31 του μηνός, 31 Αυγούστου, στο Παλατάκι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το χώρο, προφανώς το γνωρίζουμε και είναι ένας ιστορικός χώρος, το Κυβερνείο κατά τα άλλα λεγόμενο. Ναι. Έχουμε εκεί την πρώτη παράσταση. Η δεύτερη είναι στο Δήμο Χορτιάτη και η τρίτη είναι εδώ στα μέρη μας, στο Δήμο Ροδόπολης. Στο δημοτικό διαμέρισμα είναι... Στο δημοτικό διαμέρισμα Ροδόπολης, στο Δήμο Συνδικής, σωστά. Ακριβώς, ναι, ναι. Στα μέρη τα δικά μου, γιατί και εγώ στο Δήμο Συνδικής ανήκω. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως σωστά προαναφέρατε, για τα 95 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ήδη το έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και στην Αθήνα και αλλού και εξακολουθούμε, έχουμε μπροστά μας και άλλες συναυλίες στην Αθήνα πάλι, όπου υπάρχει μια αποδοχή από τον κόσμο
Υπάρχει μια ευαισθησία, συγκεντρώνεται πολλοίς κόσμος, συμμετέχει πολύ έντονα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι οι μνήμες κρατάνε καλά μέσα μας και πρέπει να κρατάνε, διότι αυτό το μονοπάτι του πόνου το ξαναπερνάμε όταν ξεχνάμε αυτή την τραγωδία, την παγκόσμια τραγωδία θα έλεγα που συνέβη το 22. Κατά τα άλλα είναι μια υπέροχη δουλειά που είναι μέσα από όργανα αυτά με το ύφος της Σμύρνης, κανονάκι, βιολί, ούτι, λαούτο, κρουστά κλπ. Σε κάποια από αυτά ακολουθεί και χοροδία εκάστοτε από τον όποιο δήμο βρισκόμαστε, γιατί μας ενδιαφέρει να έρχεται κοντά μας να συμπράττει και ένα άλλο σύνολο. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνεργασία αυτή. Και θα χαρώ πολύ όσοι φίλοι εδώ σε ΡΕΗ δικοί μας, Μικρασιάτες και εμείς, διότι αυτό είναι πλέον μια ελληνική παράδοση, δεν ανήκει μόνο στη Μικρά Ασία το τραγούδι αυτό. Εντάσσεται στην παράδοσή μας και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα τραγούδια είναι αιώνες πίσω από αυτά, όπως το Στόπα και το Σουχάνλε, όπως το Τζιβαέρι, πολλά πάρα πολλά αγαπημένα και γνωστά τραγούδια τα οποία βιώνουμε την καθημερινότητά μας, τις λύπες, τις χαρές μας και θα είναι μεγάλη μας χαρά να το ακολουθήσουν όσοι φίλοι ακούσουν ή διαβάσουν κάπου τη συνέντευξη, να είναι κοντά μας, να το απολαύσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί. Κύριε Τόνιο, με αυτή τη μουσική παράσταση σκοπεύετε να ξετυλίξετε το κουβάρι της ιστορικής μνήμης, έτσι δεν ακριβώς, είναι, μέσα από τα ακριβώς. Τραγούδια αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν. Ακριβώς όπως το λέτε. Και πιστέψουμε ότι χαίρομαι πολύ για αυτή την επιλογή μου φέτος, που αποφάσισα να κάνω αυτή την πρόταση, διότι έχει μια αξία ιδιαίτερη, όχι απλά σαν συναυλία, αλλά και ως μνήμες, όπως το είπατε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και οι παλιότεροι να μην ξεχνάμε ποτέ, διότι όταν ξεχνάμε τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα στο μέλλον. Πρέπει να κουβαλάμε μαζί μας την ιστορία μας. Μάλιστα. Κύριε Τόνιο, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα βρισκόμαστε εμείς για το ρεπορτάζ στην Ροδόπολη εκείνη την ημέρα. Βεβαίως. Στις 3 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση και να καταγράψουμε τα όσα θα συμβούν στην περιοχή μας. Καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ για το βήμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μουσική παράσταση Σμύρνη μου σε τραγουδό στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία και στη Ροδόπολη. Πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά η οποία είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, στην πόλη των Σερών. Είχε ως αποτέλεσμα να καούν πολλά στρέμματα γης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνέδραμαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 2 υδροφόρες του Δήμου Σερών. Το απόγευμα της 5ης, λίγο πριν τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ της πόλης των Σερών. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία και στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα, ενώ το έργο της πυρόσβεσης βοήθησαν 2 υδροφόρες του Δήμου Σερών. Χθες περί ώρα 5 παρά 20 περίπου το απόγευμα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ. Λόγω της φύσης του συμβάντος κινητοποιήθηκαν άμεσα 5 οχήματα από την υπηρεσία των Σερών. Επειδή όμως η φωτιά ήταν σε μεγάλη έκταση, φυσούσε αέρας, ήταν μέσα στον αστικό ιστό με ό,τι προβλήματα δημιουργεί αυτό και τους κινδύνους που εγκυμονούνται, ζητήσαμε και την συνδρομή του Δήμου Σερών. Δήμος Σερών, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα με τις 2 υδροφόρες, οι οποίες συνέδραμαν στο έργο μας και πετεύθη το τελικό αποτέλεσμα. Η φωτιά, σύμφωνα με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Σωτήρη Δημητράκη, έφτασε πολύ κοντά σε σπίτια, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν σπίτια. Η φωτιά έφτασε στις άκρες, ναι, μεν αυτόν, αλλά δεν είχαμε ζημιές είτε σε οικίες είτε σε πρόσωπα. Πόση ώρα περίπου διήρκησε η κατάσβεση? Και με την αποκάθαρση την οποία κάναμε, η φωτιά τέλειωσε αργά το βράδυ. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 55χρονου για απάτη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου. Αστυνομικοί διερευνώντας την καταγγελία εντόπισαν τον 55χρονο στο Θερινό Θεατράκι των Σερών, όπου διαπίστωσαν τη διοργάνωση φιλανθρωπικής συναυλίας με τη συμμετοχή του γνωστού ερμηνευτή τραγουδιστή Ζαφίρη Μελά και άλλων καλλιτεχνών που λάμβανε χώρα εκείνη την ώρα στο σημείο.
Να πούμε ότι στο θέμα το οποίο ακολουθεί τώρα θα παρακολουθήσετε δηλώσεις του γνωστού τραγουδιστή του κυρίου Ζαφύρη Μελά, ο οποίος μίλησε στον Α για τα όσα δραματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης. Στην τηλεόραση του Α μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Ζαφύρης Μελάς για τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην φιλανθρωπική εκδήλωση που συμμετείχε και που πραγματοποιήθηκε στο θερινό θεατράκι της πόλης των Σερών. Οι αστυνομικές αρχές το ίδιο βράδυ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου για απάτη. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου. Αστυνομικοί διερευνώντας την καταγγελία εντόπισαν τον 55χρονο στο θερινό θεατράκι στις Σέρες, όπου διαπίστωσαν τη διοργάνωση φιλανθρωπικής συναυλίας με τη συμμετοχή του γνωστού τραγουδιστή Ζαφύρη Μελά και άλλων καλλιτεχνών που λάμβανε χώρα εκείνη τη στιγμή. Ενώ στα εισιτήρια εισόδου αναγραφόταν παραπλανητικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ως διοργανωτής ο παραπάνω πολιτικός σύλλογος. Ούτε τζάμπα δεν μπορούν να τραγουδήσουν πλέον. Έτσι που φτάνουν τα πράγματα. Εμένα με καλέσαν να πάω σε μια εκδήλωση που γινόταν για αυτόν τον σκοπό. Δεν πήραν άδεια ούτε από το Δήμο, ούτε την εφορία κάποια. Ξέρω, να σφραγίσω κάποια εισιτήρια, να κόψω κάποια εισιτήρια. Εν αγνία μου, εγώ πήγα να τραγουδήσω. Ξαφνικά, σε 11.30 ώρα με συναμβάνω. Με κατεβάσα από τη σκηνή και με παίρνουν μέσα. Λέω, παιδιά, τι συμβαίνει. Μου λέει, μια κατάσταση. Η αστυνομία ήθελε να την δώσει ότι εγώ όντω πήγα με αυτό το κορδό. Δεν πήρα λεφτά. Εμένα με πήρα και έφυγα. Αλλά ένα παράλληλο παιδί που πήγε να κάνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, παιδιά. Δηλαδή, πού ζούμε, τι κάνουμε, δηλαδή, τι έγινε τώρα ξαφνικά. Οι εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου στην καταγγελία του υποστηρίζουν πως δεν έχουν καμία σχέση με τη συναυλία. Από το σημείο πώληση των εισιτηρίων κατασχέθηκαν δύο μπλοκ εισιτηρίων και το χρηματικό ποσό των 931 ευρώ. Προερχόμενο από τη μέχρι εκείνη στιγμή πώληση του, ο συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Σερών με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του. Να σημειωθεί πως ο Ζαφύρης Μελάς δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς δέχτηκε να τραγουδήσει αφιλοκερδώς. Λοιπόν, συνέχεια στο δελτίο μας, κριτική στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής ασκεί ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστου Μακάριος σε επιστολή που απέστειλε στο Δήμο Συντικής. Ο Μητροπολίτης αναφέρεται σε ορισμένα ζητήματα που, όπως λέει, απασχολούν και την τοπική κοινωνία, ενώ ζητά συνάντηση τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σιδηροκάστου Μακάριος για να συζητήσουμε της επιστολής. Σεβασμιότητε, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Κόντα, να είστε καλά. Λοιπόν, μία επιστολή. Μία επιστολή, Σεβασμιότατε, η οποία εστάλει τις προηγούμενες ημέρες, αν δεν με απατάει μνήμη μου, 22 Αυγούστου, και θίγει μία σειρά ζητήματα για την πόλη, για το Δήμο του Σιδηροκάστρου, για το Δήμο Συντικής. Η αφορμή να σταλεί η επιστολή ήταν μια πολύ προηγούμενη επιστολή που είχα στείλει στο Δήμο Συντικής, με την οποία παρακαλούσα να μου παραχωρηθεί μια έκταση 10 περίπου στρεμάτων οπουδήποτε να φτιάξουμε ένα καινούργιο γεροκομείο. Επειδή το παλαιό δεν επαρκεί και επειδή κάνουμε πάρα πολλές επισκευές και βελτιώσεις, με αποτέλεσμα να ρίχνουν πολλά χρήματα που και δεν φαίνονται. Θα προτιμούσα αυτά όλα να γινόντουσαν σε ένα καινούργιο ίδρυμα, το οποίο να είναι και με προδιαγραφές σύγχρονες. Επίσης η επιστολή μου εκείνη, η προηγούμενη, αφορούσε και τα καλοκαιρινά κέντρα του Σιδηροκάστρου. Ναι. Τα οποία εδώ και 3-4 χρόνια δεν λειτουργούν. Σωστά. Με αποτέλεσμα να έχει νεκρωθεί ολόκληρη πόλη και τα παιδιά ούτε που να διασκεδάσουν έχουν, αλλά ούτε και να δουλέψουν έχουν. Τη στιγμή που απασχολούσαν πάνω από 40 περίπου παιδιά κάθε χρόνο στα καλοκαιρινά τα κέντρα. Και ζήτησα την άδεια να μου τα παραχωρήσουν να τα λειτουργήσω ως Μητρόπολη. Βέβαια δεν έλαβα καμία απάντηση παρά μόνο κάποιες προφορικές υποσχέσεις έκτοτε. Και εξ αυτού του λόγου πήρα την αφορμή να γράψω αυτή την επιστολή, η οποία είναι βέβαια, δεν θα την πω κριτική ή κακή κριτική, αλλά είναι η ανησυχία που έχω εγώ βλέποντας όλο αυτό το φαινόμενο να μην προχωράει τίποτα στην πόλη τη στιγμή που θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν και χωρίς χρήματα. Και έχω να πω πάρα πολλά, δηλαδή πρώτον είναι το ποτάμι. Το ποτάμι έχει γίνει ένα δάσος.
Είναι ένα θέαμα και ένα φαινόμενο που δεν βλέπετε. Δεν έπρεπε να καθαριστεί? Αν αύριο κατεβούν οι βροχές και οι πλημμύρες, δεν θα πλημμυρίσει όλη η πόλη? Δεν πρέπει να είναι ένας χώρος που να χαίρεται κανείς να τον βλέπει? Δεν πρέπει κάποια πράγματα να καθαριστούν, να βελτιωθούν? Είναι δηλαδή να λέμε διαρκώς ότι πρέπει να μπούμε σε προγράμματα για να τα κάνουμε? Και αυτά είναι γύρω στα 24 νομίζω σημεία. Έχετε 24 σημεία στην επιστολή. Αναφέρω. Επιγραμματικά, αν μπορείτε να μας πείτε τα σοβαρά. Μη σας πω για τον δρόμο. Ορίστε. Επιγραμματικά, αν είναι σεβασμιότητα, να μας πείτε λίγο τα σοβαρά κύρια ζητήματα αυτά τα οποία... Σοβαρά για μένα είναι η ευπρέπεια και καθαριότητα μιας πόλης. Οι πλατείες μιας πόλης. Έχει τόσες πλατείες του Σιδηρόκαστρου που δεν έχουν αναδειχθεί. Το καλοκαίρι πέρασε και δεν είδαμε μία έτσι ουσιαστική εκδήλωση. Δεν θα πω των συλλόγων. Οι σύλλογοι κάνουν τη δουλειά τους, τι θα κάνουν. Αλλά και αυτές είναι ατομικές προσπάθειες. Δεν έπρεπε, μάλιστα, να φέρω μέσα ότι εμείς, σαν πόλη εδώ στο Σιδηρόκαστρο, έχουμε την ωραιότερη φιλαρμονική. Δεν έπρεπε η φιλαρμονική τώρα κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον μια φορά, σε μια διαφορετική πλατεία, όχι στην κεντρική πλατεία, για να καρπούνται μόνο όλων των ωφελών οι καταστηματάρχες που είναι εκεί. Πάμε και σε άλλες πλατείες. Των ποντίων η πλατεία, κάτω του συνοικισμού η πλατεία. Όλα αυτά δεν πρέπει λίγο να ζωντανέψουν? Να παίξει μουσική. Να χορέψουν οι άνθρωποι. Να χαρούν. Να φανεί αυτή η ζωντάνια. Ο φατισμός ο βραδινός, η καθαριότητα, οι επισκευές των δρόμων. Ο δρόμος από που είναι μπροστά στο κέντρο υγείας μέχρι και το σταθμό, το σιδηροδρομικό, είναι σε ένα κακό χάλι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πει ο δεσπότης για να γίνουν. Μα δεν τα βλέπουν αυτοί που περνάνε. Και δεν είναι μόνο ο δήμαρχος. Είναι τόσοι δημοτικοί σύμβουλοι, τόσοι αντιδήμαρχοι. Δεν βλέπουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στον κύκλο που είναι η διασταύρωση για να μπούμε στην εθνική σύνταξη. Στον κύκλο κόβο, στην είσοδο του Σιδηροκάστρου, ναι. Μία κυρία προέτους, ίσως και παραπάνω, έπεσε πάνω σε μια πινακίδα. Την έγειρε. Η πινακίδα είναι μισόγερτη. Ναι. Πέρασαν από εκεί, καθάρισαν τα χόρτα μια-δύο φορές, δεν ξέρω ποιος τα καθάρισε κλπ. Η πινακίδα εξακολουθεί ακόμη να είναι γερτή κάτω. Αυτό είναι εγκατάλειψη. Για το συγκεκριμένο χώρο σεβασμιότητα, να σας πω ότι συνδημότης μας προχώρησε στον καθαρισμό και το ξέρω, το χόρτα. Έχω μάθει και αυτό. Γιατί δεν ήθελα να το πω εγώ. Θα το πω εγώ σεβασμιότητα. Να γιατί μην εκθέσω κανέναν. Ναι, γιατί αλλά, η μία αρχή λέει ότι είναι υπεύθυνη η άλλη. Περιφέρεια ο Δήμος, ο Δήμος η Εγνατία και ούτω καθεξής. Ελάτε να δείτε το δρόμο μπροστά από το Μέγαρο, το Μητροπολιτικό. Είναι ένα έσχος. Και το είχα πει από τους 2-3 προηγούμενους δημάρχους και μέχρι σήμερα κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τον στρώσει αυτόν τον δρόμο. Αλλού είναι παλώματα, αλλού είναι τσιμέντο, αλλού είναι άσφαλτος. Έχω δυο οικόπεδα δίπλα, δεξιά και αριστερά, γεμίζουν χόρτα και τα ρήθρα του δρόμου απέναντι. Και τα καθαρίζουμε μόνοι μας. Φέρνω ιερείς και βγαίνουμε έξω και τα καθαρίζουμε μαζί με τους γειτόνους μου για να είναι περιποιημένα. Λοιπόν, αλλά όμως αυτό δεν είναι εικόνα μιας, ενός χώρου όπου έρχονται επίσημοι άνθρωποι. Αύριο έχουμε τις Αγίας Ζώνης. Θα έρθουν εδώ 3-4 δεσποτάδες, θα έρθουν με τις συνοδείες τους. Πού θα τους βάλουν, τι θα τους δείξουν? Ντρέπομαι ειλικρινά. Και μην πω και για το δρόμο που κατεβαίνει από την Αγία Ζώνη μέχρι την πλατεία, μάλιστα εκεί στις στροφές, στις κατηφόρες τις μεγάλες, είναι σκοτεινός. Δεν λέω να βάλουν φώτα. Ας βάλουν πρόχειρα φώτα μόνο για δύο μέρες. Μέσα στην βρωμιά και την ακαθαρσία. Με κοτέτσια. Είναι δυνατόν μια πόλη με τα κοτέτσια του καθενός να είναι μέσα στη διαδρομή μιας τέτοια αντιτανίας με τόσο κόσμο? Σεβασμιότητα, όλα αυτά τα θίγεται στην επιστολή τη συγκεκριμένη, η οποία, όπως είπαμε, στάλει και στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ακόμα νωρίς. Ωστόσο, απάντηση έχετε λάβει? Να πω και για τα σχολεία. Πείτε μου και για τα σχολεία. Ναι. Έκανε η Μητρόπολη ό,τι έκανε για τα σχολεία με τον ελοχρωματισμό και την άγκη. Γυμνάσιο και λύκειο. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Ο Δήμαρχος με επιστολή του σε μένα με ευχαρίστησε και μου λέει ότι εγώ θα συνεχίσω τις τρεις άλλες πλευρές των σχολείων. Λοιπόν, για παράδειγμα, η περίφραξη των σχολείων είναι τόσο χαμηλή, τόσο απλή, τόσο εύκολη. Λίγα μερεμέτια θέλει και λίγο ένα ελαιοχρωματισμό.
αν φάνε δύο υπαλλήλοι στο Δήμο. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Όπου να είναι ανοίγουν τα σχολεία. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσουμε μια ωραία εικόνα στα παιδιά μας να πάνε σε ένα σχολείο για να πούνε να το σχολείο μας είναι πάρα πολύ περιποιημένο. Σεβασμιότητε, να κλείσουμε την συζήτησή μας και να ολοκληρώσουμε. Έχετε λάβει μέχρι στιγμής απάντηση, περιμένετε? Όχι. Είναι νωρίς ακόμη η απάντηση. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι πιθανό και να τους κακοφάνηκε λίγο η επέμβαση, αλλά εγώ είμαι ένας πολίτης, είμαι ο πρώτος εκκλησιαστικός, να το πω έτσι, ο πρώτος mm-hmm. εκκλησιαστικός πολίτης. Έχω δικαίωμα λόγου, να πω τη γνώμη μου. Μάλιστα. Και την λέω ευθαρσώς, χωρίς να θέλω να κάνω ζημιά, γιατί όλοι οι πολιτικοί μας θεωρούν ότι αν πεις μια κουβέντα, αν πεις καλή κουβέντα τους προσθέτεις ψήφους, αν πεις αρνητική κουβέντα τους αφαιρείς ψήφους. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, ούτε το υπέρ ούτε το κατά. Και όπως λέτε, εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει σωστή και ωραία δουλειά σε ένα χώρο. Πήγα σε μια πόλη τελευταία του μεγέθους της του Σιδηροκάστρου. Να σας πω κάτι. Πείτε μου. Καθόμουν στην πλατεία γιατί ήθελαν οι άνθρωποι να μας κεράσουν ένα καφέ και γύριζα γύρω και κοίταζα πώς την είχα φτιάξει. Και πώς όλες οι καφετέρες και τα κέντρα ήταν μαζεμένα και ο κόσμος καθόταν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, καθόταν με τα παιδιά τους και παίζανε. Εμείς δεν τολμάμε, δεν έχουμε. Μια νέκρα είμαστε. Μάλιστα. Όχι κάτι παραπάνω από τα δικά μας ή πλουσιότεροι από εμάς. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλό πάντα καλά. Βράδυ. Καλό βράδυ. Περιμένουμε και τις απαντήσεις από την άλλη πλευρά, από τη Δημοτική Αρχή. Θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας και τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Δομοχτίδη, για αυτό το θέμα, αλλά και για κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Τώρα πάμε μέχρι την Ροδόπη, κυρίες και κύριοι. 575 είναι η φετινή εισακταή της Ροδόπης των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Μέρη Κοσμίδου, και φέτος αρκετοί μαθητές επέλεξαν σχολές που είναι κοντά στον τόπο καταγωγής τους, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά ο οικονομικός προϋπολογισμός των οικογενειών τους. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών έβαλε η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας. Στο νομό Ροδόπης, όπως παρουσιάζει το χρόνος.gr, οι εισακταίοι σε σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ανέρχονται σε 575. Με τη Μέρη Κοσμίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, να εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Σε ένα εύρος σχολών από ιατρικές, νομικές μέχρι παιδαγωγικά και τεχνολογικά ιδρύματα εισάγονται μαθητές από τη Ροδόπη, από γενικά, επαγγελματικά, ημερήσια και σπερινά λύκεια. Εισακταίοι με το 10% και μαθητές της μειονότητας που έκαναν χρήση της ποσόστοσης. Στο ερώτημα αν οι μαθητές της Ροδόπης επιλέγουν σχολές και τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Κοσμίδου σημειώνει. Είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πανελληνίως, δηλαδή οι μαθητές τα τελευταία χρόνια να επιλέγουν εκείνες τις σχολές που είναι πιο κοντά στον τόπο καταγωγής τους ή πιο κοντά στην πόλη τους. Η Κομωτινή είναι τυχερή, γιατί έχει πολλά πανεπιστήμια και μπορούν τα παιδιά μας να μείνουν είτε στην πόλη μας είτε στις γειτονικές πόλεις, χωρίς να έχουμε αύξηση και υπερφόρτωση του εισοδήματος και του γενικού προϋπολογισμού. Να πούμε συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στα παιδιά που έχουν φτάσει σε αυτή την ημέρα και έχουν δει το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Να πούμε ότι φυσικά από εδώ και πέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος ακαδημαϊκής ζωής, όπου αυτό το οποίο μετράει είναι η αξιοποίηση αυτών των ετών. Να ευχηθούμε λοιπόν καλές σπουδές και λαμπρό στάδιο σε ό,τι ακολουθήσουν. Να πούμε στα παιδιά τα οποία δεν τα κατάφεραν ότι πάντα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και αυτό είναι απόδειξη φέτος, γιατί στο νομό μας έχουμε πολλά παιδιά που επέλεξαν να δώσουν για δεύτερη χρονιά και έχουμε επιτυχίες και μάλιστα σε πολύ καλές σχολές. Οι μαθητές στο σύνολο του νομού και μιλάμε και για τα γενικά λύκεια και για τα επαγγελματικά, ημερήσια και εσπερινά, και αυτοί οι οποίοι πήγαν να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν με το 90%, αλλά και όσοι είναι με το 10%, μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 600 παιδιών σε σχολές οι οποίες έχουμε ένα εύρος σχολών από ιατρικές, πολυτεχνία, παιδαγωγικά. Όσον αφορά το θέμα της ποσόστοσης, όσοι μαθητές επέλεξαν μειονοτική να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης,
Αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο τα σχολεία το έχουν πραγματικά. Βέβαια, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν είτε να κάνουν χρήση ή να μην κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης ανάλογα με την βαθμολογία τους και ανάλογα και με τους στόχους τους. 1.538 υποψήφοι, περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, σύχθησαν στα ΙΗ και ΑΤΕΗ της χώρας. Οι 774.511 είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται με την ανακοίνωση των βάσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 74.511 είναι υποψήφοι που σύχθησαν στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στα ΤΕΗ, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής και του εμπορικού ναυτικού. Ενώ το 2016 εισήχθησαν 72.973. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων με τη γλώσσα της αριθμητικής. Πέρασα οικονομικών επιστημών στο ΑΠΘΙΤΑ, ήταν η πρώτη επιλογή, όλα καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος, μια δύσκολη χρονιά έφτασε στο τέλος της, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία να είχανε. Και στους υποψήφιους του 2018 να διαβάζουν και να έχουν και αυτοί παρόμοιες επιτυχίες σαν εμάς. Εγώ πέρασα το Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη επιλογή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και εύχομαι στα παιδιά του 2018 που θα δώσουν πανελλήνιες διάβασμα, πρόγραμμα και όλα θα πάνε κατευθείαν. Πέρασα πληροφορική στη Λαμία. Ήταν η δεύτερη επιλογή, αλλά πάλι είμαι ευχαριστημένος, γιατί ήταν σχετικά δύσκολα τα θέματα φέτος. Πιστεύω του χρόνου τα παιδιά να τα πάνε καλύτερα από εμάς, γιατί δεν μας ευνόησαν και ιδιαίτερα. Και καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 106.464, εκ των οποίων 93.742 με τις διαδικασίες των γενικών λυκείων και 12.722 με τις διαδικασίες των επαγγελματικών λυκείων. Ενώ πέρσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν στις 105.548. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών σημειώθηκαν πολλές επιτυχίες, όπως εξηγεί στην τηλεόραση Επιλογές ο καθηγητής του Φροντιστηρίου Επιλογές Δημήτρης Φαρμάκης. Είχαμε ωραία αποτελέσματα για τα παιδιά, είχαμε τις επιτυχίες μας στα πανεπιστήμια. Πολλά παιδιά περάσαν στην πρώτη επιλογή τους. Αυτό μας χαροποιεί και τα παιδιά το ίδιο ανταποδίνουν τη χαρά σε εμάς και εμείς αυτά. Όλα κύλησαν πολύ ωραία. Ήταν αναμενόμενες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έτσι, οι βάσεις που ανακοινώθηκαν. Είχαμε πτώση βασικά μόνο στο δεύτερο και στο πέμπτο πεδίο, ενώ στο πρώτο πεδίο και στο τέταρτο και στο τρίτο είχαμε άνοδο. Βασικό ρόλο έπαιξαν τα μαθηματικά που τα έχουμε στο δεύτερο και στο πέμπτο πεδίο, όπου είχαμε εκεί πέρα τη μεγαλύτερη πτώση. Εξαίρεση αποτελούν στο δεύτερο πεδίο η πυροσβεστική και η ΙΣΜΗ, όπου εκεί είχαμε άνοδο, σε αντίθεση με την Ευελπίδα που είχαμε και εκεί πτώση. Γενικά ήταν αναμενόμενα σύμφωνα με όσα λέγονταν τις προηγούμενες μέρες στα μέσα ενημέρωσης και στα διάφορα site. Μένουμε στα των πανελλαδικών εξετάσεων και πάμε να παρακολουθήσουμε άλλο ένα ρεπορτάζ που αφορά τις ανακοινώσεις των βάσεων και το σχολιασμό ο οποίος γίνεται από το φροντιστήριο Πρίσμα. Πολλοί ήταν οι σεραίοι μαθητές που είδαν τους κόπους και τις προσπάθειες ετών να ανταμείβονται. Ενώ υπήρχαν και αυτοί που δεν τα κατάφεραν όσο καλά θα ήθελαν, με αποτέλεσμα να μην περάσουν στη σχολή της επιλογής τους και να προετοιμάζονται εκ νέου για τις πανελλαδικές του 2018. Στο φροντιστήριο Πρίσμα της πόλης Σερών υπήρχαν και φέτος επιτυχίες με τα περισσότερα παιδιά να περνούν στην πρώτη επιλογή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Άλλη μια χρονιά για τα παιδιά του Οικείου, της τρίτης Οικείου τελείως, ολοκληρώθηκε. Το άγχος τους και το τι θέλανε να κάνουν να περάσουν ολοκληρώθηκε, οπότε τώρα ξεκινάνε το μέλλον τους διαφορετικά. Στο φροντιστήριο σίγουρα υπήρχαν πολλές επιτυχίες. Όλα τα παιδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό πέρασαν στη σχολή προτίμησής τους και τώρα τους δίνουμε και έχουμε τη χαρά κι εμείς να τους βλέπουμε χαρούμενους να πηγαίνουν στην πόλη προτίμησης που πέρασαν. Σε εμάς το ότι τελειώνει κάτι, σίγουρα ένας κύκλος τελειώνει, ξεκινάει ένας καινούριος, ο οποίος ξεκινάει
παίρνοντας τη χαρά του ενός, γιατί δίνοντάς την στα επόμενα παιδιά, τα οποία ξεκινάνε από τώρα τα μαθήματα προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Βλέποντας όμως τη χαρά των παιδιών που πέρασαν, νομίζω παίρνουν και αυτή η δύναμη, έτσι ώστε το επόμενο χρόνο να προσπαθήσουν όσο περισσότερο μπορούν για να βρεθούν και αυτοί στην ίδια θέση με αυτά τα παιδιά και να χαρούμε κι εμείς ακόμα περισσότερο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μάχη που θα δώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 οι μαθητές. Οι πανελλαδικές είναι απλά ο πρώτος αγώνας των παιδιών στη ζωή τους. Το ότι κάποιοι δεν πέρασαν ή δεν πέρασαν στην σχολή προτίμησής τους, σημαίνει ότι έδωσαν τον αγώνα και θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους έτσι ώστε την επόμενη φορά, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε κάνοντας κάτι άλλο στη ζωή τους, να επιτύχουν αυτό που πραγματικά έχουν ονειρευτεί και αυτό που πραγματικά θέλουν. Σίγουρα έχουμε πολλά παραδείγματα παιδιών που δεν έχουν περάσει πανελλαδικές και είναι εξέχοντες προσωπικότητες στην υπόλοιπη ζωή τους. Δεν σημαίνει κάτι οι πανελλαδικές. Έχουν έρθει σε εσάς παιδιά που δίνουν δεύτερη χρονιά και δεν τα κατάφεραν? Φυσικά έρχονται, έχουμε και το παράδειγμα, και αλλάζοντας ίσως αυτό το οποίο πήγε στραβά την προηγούμενη χρονιά, είτε είναι από άποψη τρόπου διαβάσματος, είτε από άποψη χρονοπρογραμματισμού, μπορούν να επιτύχουν σίγουρα στη σχολή που θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ πλέον είμαι τεχνολόγων γεωπόνων Θεσσαλονίκη. Ήταν η δεύτερη φορά που έδινα πανελλήνιες και πλέον πιο όριμος, πιο αφοσιωμένος και με πιο καθαρό στόχο κατάφερα, ήρθα στο Πρίσμα, γιατί την προηγούμενη χρονιά ήμουνα κάπου αλλού, ήρθα στο Πρίσμα και πλέον κατάφερα, αναδιοργάνωσα τον τρόπο με τον οποίο διάβαζα και κατάφερα να πετύχω το στόχο μου. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, ήταν η δεύτερη επιλογή, αλλά και πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρώτη φορά εγώ δεν διάβασα καθόλου, διότι δεν ήμουνα, πιστεύω, όριμος για να δώσω. Τώρα που έδωσα δεύτερη φορά, κατάλαβα και ξεκαθάρισα κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Εμένα αυτό που έχω να πω στα παιδιά που ίσως να χρειαστεί να δώσουν και δεύτερη και τρίτη φορά είναι να έχουν ένα καθαρό στόχο για το που θέλουν να πάνε και ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να φανεί επώδυνη κάποια στιγμή, αλλά το αποτέλεσμα και η επιβράβευση αργότερα είναι το βραβείο, ας πούμε. Είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον μαθητή να καταλάβει ότι με πολλή προσπάθεια αλλά και με ένα καθαρό στόχο, όπως είπα, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Δεν υπάρχει. Άρα η υπόπτη του θα δικαιωθούν έτσι. Εννοείται. Αρκεί να είναι συγκεντρωμένος και να αφοσιωθεί στον εαυτό του. Κάτι να ευχηθείς για τα παιδιά που πέρασαν? Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και ότι τα καλύτερα έρχονται τώρα στη φοιτητική ζωή. Πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την αντιμετώπιση των νητρικών του νερού στη Δημοτική Κοινότητα Ζυγού. Η Δήμαρχος Καβάλας έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Καβάλας, ο κ. Ξανθόπουλος, τονίζει ότι η Δημοτική Επιχείρηση παρακολουθεί το θέμα και δίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για το πρόβλημα των νητρικών στο νερό της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού και της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Η σύσκεψη θα επαναληφθεί σε ένα μήνα με προτάσεις που θα ετοιμαστούν από όλες τις πλευρές. Πρέπει να το δούμε το θέμα σοβαρά. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτό τον κόσμο, αλλά και να βοηθηθεί όλη η περιοχή από το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα το θέμα και έτσι ξαναμπαίνει στο τραπέζι αυτό που ζητάει τόσο καιρό όλος ο κόσμος από τον πρώην Δήμο Φιλίππων, που είναι να πιει νερό από το ίδιο νερό που πίνει η Καβάλα. Αυτά τελειώνουν οι μελέτες της ΔΕΙΑΚ τέλη Σεπτεμβρίου, λένε αυτοί, Οκτωβρίου θα πω εγώ, αλλά πάντως γρήγορα τελειώνει η μελέτη και μετά τα χρήματα είναι πάρα πολλά για μας.
θα πρέπει να μας βοηθήσει οπωσδήποτε η περιφέρεια να βρούμε αυτά τα χρήματα, αφορά τόσο κόσμο. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση μας βαραίνει από το 2013, που είχε γίνει και η καταγραφή και είχε αναφερθεί το πρόβλημα στο ΦΕΚ του 2013. Έγιναν πολλές προσπάθειες, άλλωστε γενικότερα η διαχείριση αυτών των θεμάτων μας λέει ότι όταν περάσουμε το ποσοστό του 25 με 30 μονάδες, τη μονάδα μέτρησης φυσικά για τα νητρικά, ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι να επιληφθούν. Δυστυχώς αργήσαμε, τη δική μας διοίκηση βαραίνει όλο αυτό. Θεωρώ ότι και με τη δική σας βοήθεια και με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια σωστή τροχιά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Αμεσότερη ήταν η λύση που πρότεινε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, Νίκος Ξανθόπουλος, σύμφωνα με την πρωινή news.gr, και αφορά σε δεύτερη γεώτρηση, η οποία θα επιχειρηθεί στους ανατολικούς πρόποδες και ειδικότερα πλησίων του οικισμού Νέου Ζουηγού, αφού τα δείγματα από τα αντλιοστάσια της περιοχής δείχνουν ότι δεν υφίσταται ρήπανση στο νερό. Έχουμε ήδη κάνει επίσης μια συνάντηση παρουσία της κυρίας Δημάρχου με τον κύριο Παπαδόπουλο στη Δεύση Υγείας αναφορικά με το θέμα αυτό. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα, μέσο και μακροπρόθεσμα θέματα ενέργειας που πρέπει να εκκονίσουμε στα ΔΕΙΑ Καβάλας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικά, βεβαίως είμαστε εδώ για να το δρομολογήσουμε. Και η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει. Άλλωστε, στο πλαίσιο του οποιοδήποτε σχεδίου απονητροποίησης, η συνεισφορά της περιφέρειας είναι μεγάλη. Και όχι μόνο εκεί, αλλά επειδή αποτείται και μια μελέτη σχετικά με τα σχέδια ασφάλειας νερού, η μελέτη αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από εκεί. Ως το τέλος του έτους, το αργότερο αρχές του 2018, η γεώτρηση θα γίνει. Ακόμη και αυτή η λύση όμως δεν θα είναι απόλυτα οριστική και σίγουρη ενώπιση των επόμενων γενεών, που δικαιούνται να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Πάμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Φώτη Δομουχτσίδη. Για άλλο θέμα ήταν να συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Ωστόσο, έχουμε εξελίξεις με φωτιά στην περιοχή των Ποροίων. Δήμαρχε, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για εμπρησμό, ακόμη και για εμπρησμό. 4,5 ώρα σήμερα το απόγευμα παρουσιάστηκε φωτιά σε 3 με 4 εστίες κάτω από το λικοδρόμιο των Άνω Ποροίων, από την κάτω μεριά του δρόμου, στη θέση Τσαλή. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί, που ταχύτατα, αστραπία κυριολεκτικά, φτάσανε και από το κλιμάκιο των Ποροίων, από το Σιδηρόκαστρο, από τις Σέρες, από το Κυλκής, και συνέδραμε στην προσπάθειά τους και σε όλο τον πόλεμο εναντίον της φωτιάς και ο Δήμος με τη μηχανήματα είχε βαρέα υδροφόρες, καθώς επίσης να ευχαριστήσω και το Δήμο Σερών που έστειλε την υδροφόρα που διαθέτει, ώστε να γεμίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα επί τόπου και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν σε χώρους που υπάρχει νερό. Εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, συνέδραμε στην κατάσβεσή της και ένα αεροπλάνο, πυροσβεστικό αεροπλάνο Καναντέρ που εστάθηκε από την αεροπορία, που πάνω από 15 λήψεις, παίρνοντας νερό δίπλα από την Κερκίνη, βοήθησε και αυτό ούτως ώστε να την περιορίσουμε και αυτή τη στιγμή να είναι υπό πλήρη έλεγχο. Τώρα, αυτή την ώρα, βαρέα μηχανήματα του Δήμου Συντικής ανοίγουν ζώνες πυρασφαλείας μέσα, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της φωτιάς. Δήμαρχε, οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για εμπρησμό ισχύουν ή όλα είναι όλα διερευνώνται? Όπως μας εγνώρισε ειδικά για εκείνη την περιοχή, το τονίζω αυτό το πράγμα, ναι, για την περιοχή των Ποροίων, βρέθηκαν υπολείμματα επιβραδυτικών εμπριστικών μηχανισμών, κεριά και τέτοια πράγματα, όπως μου είπε, και γι' αυτό το λόγο ο διοικητής της πυροσβεστικής από τις Σέρες, ο κύριος Δημητράκης, κάλεσε κλιμάκιο προς επιβοήθηση του έργου, εξυχνίασης του τρόπου και πώς ξεκινήσανε ταυτόχρονα αυτές οι φωτιές. Μάλιστα. Ιδιαίτερα σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, και όσοι προχώρησαν σε αυτό,
βεβαίως να υποστούν τις συνέπειες και να συλληφθούν, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, εγώ όπως... Αν και εφόσον βέβαια. Βεβαίως, εφόσον υπάρχουν. Αν τυχόν υπάρχει τέτοια ενέργεια, εγώ θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια εναντίον της φύσης. Διότι αν τυχόν ξέφευγε αυτή η φωτιά, το όρος Μπέλες, αυτό που είμαστε περήφανοι όλος ο νομός Σερών, για την πρασινάδα του και τα δάση του, ήταν ακριβώς σε κίνδυνο, γιατί στις ρίζες του ακριβώς ήταν αυτή η φωτιά. Ευτυχώς επαναλαμβάνω και μπράβο στην πυροσβεστική μας, με τις άμεσες ενέργειες και τη συντονισμένη δράση της, κατόρθωσε και την έθεσε υπό πλήρη έλεγχο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες επιβλέπουν και συνεχίζουν το έργο της πυρόσβεσης. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για αυτό το ζήτημα, το οποίο αναφέραμε πρώτα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου. Αναφέραμε για μια επιστολή, η οποία έφτασε στα χέρια σας, στο Δήμο βασικά, στο Δήμο Συντικής, όπου γίνεται καλοπροαίρετη κριτική για τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο. Τι διαβάσατε, την είδατε την επιστολή? Προτίθεστε να συναντήσετε τον Μητροπολίτη για να συζητήσετε όλα αυτά τα οποία σας αναφέρει και είναι 26 νομίζω στον αριθμό ζητήματα? Κύριε Κώτα, χαίρομαι που αναφέρετε αυτό το θέμα. Πράγματι έστειλε ο Μητροπολίτης μας, όντας κοντά στο λαό και δέκτης αυτών των προβλημάτων. Βέβαια ο λαός έχει προβλήματα και με το κράτος και με όλους τους βαθμούς, με τις ασφάλειες, με τα ΕΦΚΑ, με τα έμφυα και όλα αυτά, μου έστειλε μια φιλική, πραγματικά, όπως γράφει μέσα στον φίλο μου, στον δήμαρχό μου κλπ, για να μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα θέματα. Μέσα σε αυτά έχει και κάποια αιτήματα, τα οποία βέβαια είναι πάνω από τη δυνατότητα του Δήμου, δεν είναι στην αρμοδιότητα, δηλαδή θα συζητήσουμε όμως κατηδίαν αυτά με τον Μητροπολίτη. Βεβαίως την είδα χθες, τη μελέτησα και φυσικά και θα διαβαστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να ξέρουν τις ανησυχίες του Μητροπολίτου. Μερικά πράγματα βέβαια είναι εκτός της, ας το πούμε, αλλά είναι όπως αναφέρει και ο Μητροπολίτης, μεταφορά της ανησυχίας του κόσμου, του προβληματισμού. Επικεντρώνεται βέβαια στο Σιδηρόκαστρο περισσότερο. Στην πόλη του Σιδηροκάστρου, ναι, για την καθαριότητα, ναι, κάνει λόγο, για τα πεζοδρόμια, για την αξιοποίηση σημείων της πόλης. Αυτά μπορεί να κάνει κάτι δημοτική αρχή σε αυτά τα ζητήματα? Καταρχάς, θέλω να πω ότι μερικά πράγματα, όπως αναφέρει και μέσα στην επιστολή του και ο Σεβασμιότατος, αναφέρονται σε δεκαετίες. Δηλαδή, υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία είναι ανισόπεδα, δεν είναι τόσο καλά κατασκευασμένα, αλλά αυτά για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, κύριε Κώτα, θα χρειαστεί ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδος άμεσα. Αυτά δεκαετίες φτιάχτηκαν και σιγά σιγά θα προχωρήσουν. Με αυτό το σκεπτικό και με το σεβασμό που έχουμε και στο Μητροπολίτη, προχωρούμε και εμείς, σχεδιάζουμε να μπορέσουμε να... αυτά που περνάνε από το χέρι μας τουλάχιστον, γιατί είναι πολλά που είναι στην αντιπεριφέρεια, στην περιφέρεια, και δεν τα περισσότερα αναφέρονται στο κράτος. Mm-hmm. Άδειες από αρχαιολογικές υπηρεσίες για να μπει τηλεφερίκ πάνω στο Ισάρι και διάφορα άλλα πραγματάκια. Θα τα συζητήσουμε φυσικά με τον Μητροπολίτη. Εγώ το θεωρώ πνευματικό ηγέτη της περιοχής μας και αποστολή του είναι να σώσει και τις ψυχές μας. Να μας βοηθήσει να σώσουμε εμείς τις ψυχές μας και θα έχουμε μια φιλική και ειλικρινή συζήτηση. Θα αναφερθούν και οι προβληματισμοί, περισσότερο για ερωτήματα και προβληματισμούς είναι η επιστολή, όπως είπε, πιστεύω, και ο Μητροπολίτης, να τα συζητήσουμε και όλοι μαζί να δρομολογήσουμε ό,τι μπορούμε, ο καθένας από το μετερίζει που τον έταξε η ζωή, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το Σιδηρόκαστρο, γιατί για το Σιδηρόκαστρο αναφέρεται η επιστολή, καθώς επίσης και όλους τους δημότες μας, γιατί και ο Μητροπολίτης είναι Μητροπολίτης Μητρόπολης Σιδηροκάστρου και πιάνει από την Καστανούσα μέχρι το Λιβαδοχώρι, δεν ξέρω, και Βάλτε, γιατί είναι Ηράκλεια και Σιδηροκάστρο. Mm-hmm. Καθώς επίσης και ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει την τέταρτη μεγαλύτερη έκταση της Ελλάδος, της στερεάς Ελλάδος, με 1.250.000 στρέμματα. Μάλιστα. Στην ευθύνη του να ελέγξει. Και έχει και προβλήματα, όπως σήμερα είχαμε με τις φωτιές που προαναφέρατε και διάφορα άλλα. Δήμαρχε, στα λίγα λεπτά που έχουμε, να πούμε ότι έχουμε και βρίσκονται μάλλον σε εξέλιξη εργασίες για τη διευθέτηση του χυμάρου της Μαϊμούδας. Έτσι, ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Το έργο ξεκίνησε και έχει την αντιπλημμυρική θωράκιση του σιδηροκάστρου, ναι. Γιατί βλέπετε πρέπει να ξεκινάμε πάντοτε από τις υποδομές. Τι να κάνεις να χτίσεις ένα ωραίο χάρτινο πύργο και να έρθει ένα κύμα ή μια πλημμύρα και να τον γκρεμίσει. Και ήδη έχει γίνει το κάτω ρούς του χυμάρου της Μαϊμούδας, αυτός που εκβάλλει στο Κρουσοβίτη, διευθετείται ο άνω ρούς με την άδεια της περιφέρειας που ανήκει ο Κρουσοβίτης. Προχωρήσαμε και διορθώσαμε πλαϊνά στη θέα τσιμεντένια που είχαν ραγίσει, φύγανε από τη θέση τους, βάλαμε σαρδανέτια μέσα, δηλαδή δίκτυα με πέτρες για να κόψουμε την ταχύτητά του κλπ. Και όπως ξέρετε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε, θα προχωρήσουμε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνει αίτηση για τη χορήγηση βαρέων μηχανημάτων, μπολντόζες δηλαδή, γεωπροθητές από την περιφέρεια, ούτως ώστε σε συνδυασμό με μηχανήματα του Δήμου, αυτά που έχουμε, γιατί τα δικά μας του Δήμου είναι πιο ελαφριά από αυτά που έχει η περιφέρεια, ναι. Να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και τον Κρουσοβίτη. Χειμώνας έρχεται, προετοιμασία σε όλους τους τομείς. Στις πλημμύρες, στα χιόνια, στις παγωνιές, ούτως ώστε οι κάτοικοί μας να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, καλό κύριε σας βράδυ. Ξεκίνησαν εκ νέου από την Κυριακή 16 Αυγούστου τα δρομολόγια στην σιδηροδρομική γραμμή Δράμας Αλεξανδρούπολης που είχαν διακοπεί λόγω έργων. Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 έχει να διέλθει επιβατικό τρένο από τους σταθμούς μεταξύ Δράμας και Αλεξανδρούπολης, καθώς αυτό το κομμάτι του σιδηρόδρομου είχε κλείσει με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Ο λόγος ήταν η αναβάθμιση του σιδηρόδρομου, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και να αποφεύγονται εκτός από τους κινδύνους και οι βραδιπορίες. Με ανακοίνωση της η Τρενοσέ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την Κυριακή 13 Αυγούστου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα μεταξύ Δράμας Αλεξανδρούπολης και αντίστοιχα, που είχαν διακοπεί πριν από ένα χρόνο. Σύμφωνα με το χρόνος.gr, το έργο αφορά εξ ολοκλήρου παρέμβαση στη σιδηροδρομική γραμμή. Πιο συγκεκριμένα, η παλιά γραμμή ήταν πολύ επικίνδυνη και βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ακόμη και οι ράγες ήταν τόσο φθαρμένες που δεν γεννούσαν καμία σιγουριά για τη σταθερότητα των τροχών πάνω σε αυτές. Έτσι, οι γραμμές αντικαταστάθηκαν συνολικά, όπως και όλη η υποδομή. Η χάραξη παραμένει ίδια, όμως τα υλικά είναι καινούρια. Αναφορικά με την αναβάθμιση του σιδηρόδρομου, πρέπει να τονίσουμε πως εγγυάται μια διαδρομή ασφαλή και αξιόπιστη. Δηλαδή, ο επιβάτης δεν θα μπαίνει μέσα στο τρένο και θα έχει βραδιπορίες των 5 και 10 χιλιόμετρων. Με τις παλιές ράγες, για λόγους ασφάλειας, σε μερικά σημεία το τρένο διερχόταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ενώ με τις νέες ράγες το τρένο μπορεί να καταφέρει το ανώτερο όριο εμπορικής ταχύτητας των 80 χιλιόμετρων, με εγγυημένη ασφάλεια σε όλο το μήκος της διαδρομής. Βεβαίως, το γεγονός ότι θα αποφεύγονται οι βραδιπορίες στο τμήμα Δράμα Αλεξανδρούπολη δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγονται στο σύνολο του σιδηρόδρομου, ο οποίος περνάει μεταξύ άλλων από Σέρες, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Πάμε και μέχρι την Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι. 40 χρόνια ζωής συμπληρώνονται φέτος για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απολωνιδιατών της Αλεξανδρούπολης. Τα μέλη του Συλλόγου γιόρτασαν την επέτειο αυτή διοργανώνοντας ένα μεγάλο γλέντι. Με
Με τις καλύτερες εντυπώσεις και σίγουρα με γλυκιά επίγευση έφυγαν από την παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης όσοι είχαν βρεθεί εκεί για να παρακολουθήσουν την επετειακή εκδήλωση του Συλλόγου Απολωνία Διτών. Είμαστε από τις αλυσμόνητες πατρίδες όπως λένε. Πήγαμε, είδαμε την πατρίδα μας, είναι πάρα πολύ ωραία. Βρίσκεται μέσα σε ένα νησάκι που είναι πολύ όμορφη. Γι' αυτό την τιμούμε και γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Για να τιμήσουμε και τους γονείς μας και την πατρίδα. Κάνουμε αυτή την ωραία εκδήλωση όπως βλέπετε σήμερα. Επίσης το πρωί πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε το μνημόσυνο, κάναμε τον άρτο, μετά πήγαμε για καφέ και το βράδυ εν συνεχεία κάνουμε το γλέντι, κάναμε τα γλυκά που είναι ωραία από την πατρίδα είναι αυτά και τα τρία γλυκά που κάναμε είναι από την πατρίδα. Είναι η μουσταλευριά, το ρετσέλι και το σαραγλί. Είναι με πετμέζι όλα και έτσι θυμίζουν την πατρίδα μας, θυμίζουν τους γονείς μας και γι' αυτό με χαρά βλέπετε ότι διασκεδάζουμε απόψε. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί από καιρό για να σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση των 40 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου και η προσέλευση τελικά ήταν τόσο μεγάλη που δεν κατέστη εφικτό για όλους τους επισκέπτες να γευτούν τα παραδοσιακά απολαιονιαδίτικα γλυκά. Είμαστε εδώ σήμερα γιορτάζοντας και τιμώντας τα 9 μέρα της Παναγίας, όπως είχαμε δεσμευτεί με βάση το πρόγραμμα του γιορτασμού που κάνει ο Σύλλογος Απολωνιαδών Νομού Εύρου. Γιορτάζουμε με τραγούδια από τη Μικρά Ασία, από τη Θράκη και βέβαια με γλυκά που φτιάξανε οι κυρίες του Συλλόγου, έτσι όπως ακριβώς ήταν η συνταγή και τα φτιάχνανε οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες μας στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους, αλλά αυτό δείχνει ότι πραγματικά τέτοιες εκδηλώσεις έχουν ένα νόημα, έχουν ουσία και πραγματικά σημαδεύουν τον τόπο μας και τον πολιτισμό μας. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogias.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.